ακόμα κάθεσαι. Σήκω! Βρει μια κάμερα, έστω από κινητό. Πες στο δάσκαλό σου, πες στη δασκάλα σου. Κύριε, φέτος θέλω να κάνουμε ταινία. Στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους υπό τον τίτλο Σινεμά διάβασες, θα βρεθεί η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΣΕΡΟΝ, η οποία και διοργανώνει τη συγκεκριμένη εκδήλωση, προκειμένου να συμμετέχει στην τελετή βράβευσης. Στην βράβευση του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού αναφέρθηκε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΕΡΟΝ, κ. Ιωάννης Καραβασίλης. Από τον νομό ΣΕΡΟΝ στη συγκεκριμένη εκδήλωση βραβεύονται δύο σχολεία, το 18ο Δημοτικό Σχολείο ΣΕΡΟΝ και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νιγρήτας. Το διαγωνισμό διοργανώνει πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε αυτόν φέτος συμμετέχουν 250 σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΕΡΟΝ την Παρασκευή βραβεύει στην Αθήνα στο διαγωνισμό Σινεμά Διάβασες τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος και είναι γύρω στα 250 σχολεία που έχουν συμμετάσχει περίπου 7.000 μαθητές. Όπως καταλαβαίνετε, μάλλον τα σχολεία προέρχονται από την Ελλάδα, από την Κύπρο και από την Ομογένεια. Όπως καταλαβαίνετε, οι βραβεύσεις δεν αφορούν μόνο τον νομό Σερών, όπου στον νομό Σερών βραβεύουμε δύο σχολεία, το 18ο Δημοτικό Σχολείο Σερών από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Νιγρήτας από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βραβεύουμε βέβαια και πολλά περισσότερα σχολεία από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από την Ελλάδα γενικότερα και από την Ομογένεια. Θα ήθελα να σας πω ότι ο διαγωνισμός αυτός διοργανώνεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΣΕΡΟΝ και βέβαια μαζί μας είναι η εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρό Μήκους της Δράμας, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και το Σπίτι της Κύπρου, στη Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός έχει να κάνει με ταινίες μικρού μήκους που έχουν θέματα τη μυθοπλασία, έχουν την τεκμηρίωση και το animation. Επίσης υπάρχουν αφίσες και υπάρχει η μουσική επένδυση των ταινιών. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως επίσης υλοποιείται μαζί με την έγκριση των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Μιχάλης Καγογιάννης, παρουσία της εκπροσώπου του Πρωθυπουργού κυρίας Δόμνας Μαρίας Μιχαηλίδου, που είναι και Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως επίσης το παρόν θα δώσουν και πολλοί εκπρόσωποι της πολιτικής και πνευματικής ζωής του τόπου. Ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι, θα μπορούσα να πω, γιατί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ΣΕΡΟΝ με τέτοιου είδους εκδηλώσεις αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν είναι μόνο ένας τεράστιος γραφειοκρατικός μηχανισμός 1.600 περίπου εκπαιδευτικών και 10.000 μαθητών. Είναι μια διεύθυνση η οποία καινοτομεί, η οποία πρωτοπορεί και η οποία βρίσκεται μέσα στην τάξη, δίνοντας ευκαιρίες τόσο στους μαθητές μας όσο και στους εκπαιδευτικούς μας να κάνουν καινοτόμα προγράμματα τα οποία παρουσιάζουν σε πανελλήνιο επίπεδο. Φέτος περιμένουμε ταινίες από όλες τις γωνίες της Ελλάδος, της Κύπρου και της Ομογένειας. Αν πάρεις βραβείο, ετοίμασε τη βαλίτσα σου για Αθήνα. Εμείς θα σε βραβεύσουμε. Θα βραβεύσουμε την τάξη σου, τον δάσκαλό σου, τους γονείς σου, το δήμαρχο της πόλης σου, την κυκλιά στο σχολείο. Και μάλλον θα γίνει γνωστό σε όλο το YouTube. Γιατί εδώ, εκτός από γλώσσα, ιστορία και μαθηματικά, ξέρουμε και σινεμά.